Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα επισκεφτώ όλα τα thrift stores της Αθήνας μετά από πολλά χρόνια. Και τα παλιά, αλλά και πολλά καινούργια τα οποία έχουν ανοίξει. Και θα προσπαθήσω να αγοράσω το πιο ακριβό item που έχει το καθένα μέσα. Είναι ακόμα φτηνά τα thrift stores. Το thrifting είναι κάτι που στην Ελλάδα έχει έρθει μόλις τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πού κολλάει όμως η δική μας φάση με το thrifting? Στην Αμερική υπάρχουν τεράστιες εγκαταστάσεις Goodwill και Walmart, όπου πραγματικά μπορείς να βρεις θησαυρούς μέσα ψάχνοντας με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Μπορείς να βρεις από vintage Nike crewneck μόλις με 5 ευρώ, Levi's jeans με 2 ευρώ και πολλά άλλα. Η ελληνική αγορά όπως πάντα όμως είναι λίγο διαφορετική. Πρώτο spot έχω έρθει σήμερα στα Εξάρχεια και λόγω της κουλτούρας της περιοχής έχουν ανοίξει πολλά ωραία θριφτάδικα. Πάμε να εξερευνήσουμε και να πάρουμε τι πιο ακριβό μπορώ να βρω εκεί μέσα. Έχω καταφέρει να βρω 8 διαφορετικές κατηγορίες thrift στην Ελλάδα, από μαγαζιά σε επικίνδυνες περιοχές όπως την Ομόνια, μέχρι πιο φασέικα thrift στα Εξάρχεια, μέχρι και πιο looks Instagram page όπου πρέπει να έχει σκονέ για να αγοράσεις. Στόχος να αγοράσω το πιο ακριβό item σήμερα από κάθε ένα από αυτά. Πορτογαλία. Πρέπει να προσέχουμε να είναι αυθεντικά γιατί δεν είναι όλα. Κάποια θα είναι. Αυτό δεν το έχω πει, η αλήθεια είναι. Αν και υπάρχει μια κουλτούρα με τις ρέπλικα φανέλες. Αυτή παίζει να είναι αυθεντική. Και έχει μόνο 20 ευρώ, ρε φίλε. Λέτε το πιο ακριβό να είναι κανένα δερμάτινο. Μέχρι τώρα το πιο ακριβό είναι 20 ευρώ. Δυστυχώς δεν είναι αυθεντικό. Έχει εδώ αυτά τα pieces. Βρήκαμε το πρώτο αυθεντικό. Αυτό είναι το Nike Vintage Tag. Έχω πουλήσει πολλές τέτοιες φόρμες και ξέρω να το αναγνωρίζω. Και έχει και legit tags. Έτσι είναι τα tags της Nike, τα legit τα παλιά. Νομίζω έχουμε βρει το πρώτο ωραίο piece. Levi's Jean Jacket. Πάμε να δούμε αν έχει και τίποτα πιο ακριβό. Από 10-15 λεπτά εδώ μέσα, το πιο ακριβό που έχω καταφέρει να βρω είναι αυτό που έχει 45, Levi's Vintage Jacket, και έχω βρει αυτό με 30-15 ευρώ λιγότερο, το οποίο μου αρέσει πολύ περισσότερο. Αλλά αξίζει, πιστεύω, καμιά αγούνα, καμιά δερμάτινη, μπορεί να είναι πιο ακριβή. Columbia Jacket. Αυτό με 45 είναι λίγο πολύ βρώμικο, ρε φίλε. Και είναι και 46 νούμερο σίγουρα. Έχει σάμπα που είναι το νούμερο ένα γυναικείο τρέντ σε sneakers αυτή τη στιγμή με 35. Ποιο από τα δύο να πάρω? Πρώτο κόπο από το πρώτο thrift shop, εντάξει, το καταλαβαίνουμε και από την τσάντα. Πήραμε ένα jean jacket και φεύγουμε κατευθείαν για το επόμενο στην περιοχή που είναι και αυτό στα Εξάρχεια. Γεια σας. The struggle is real. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιο Levi's ή κάποιο Lee παντελόνι στο νούμερό μου ή κάποιο Diesel. Πιστεύω ότι αξίζει. Ένα παράδειγμα. Δείτε εδώ, vintage Diesel, 33R. Να, βρήκα 36R Levi's. Θα πάρω και το Levi's. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο στα t-shirt και βρήκα αυτή την μπλούζα. Θα την πάρω δώρο του λουλούδι. Dogecoin, είναι το coin που ανέβηκε ρε τότε στην καραντίνα. Ακραίο. Δεύτερο κόπ από δεύτερο μαγαζί. Φεύγουμε σε άλλη περιοχή και πάμε. Τελευταίο μαγαζί για τα Εξάρχεια και πριν φύγουμε από αυτή την κατηγορία είναι αυτό πίσω μου. Νομίζω δεν έχω έρθει ποτέ και φαίνεται πολλά υποσχόμενο, καθώς βλέπω ότι έχει μια Supreme αφίσα μέσα. Βλέπω κάποια Adidas. Το βλέπω γενικά έτσι αρκετά προσεγμένο. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει. Φίλε, πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ καθαρό. 40 ευρώ 3XL. Αυθεντική Disney vintage μπλούζα. Γκυλντάν Αμερικάνικο vintage tee. Μαλά, πολύ ωραία πράγματα.
Πολύ δυνατή αυτή. Κόπ. Harley Davidson vintage της. Γαλλία. Είναι Γαλλία rugby, είναι σπάνια. Αυτό τι είναι, τι είναι φορεμένα από αυτό, ας πούμε. Όχι. Απλώς τα μπελάκια που είναι το μπελάκι. Είναι της Γαλλίας, rugby, jersey, Adidas, το οποίο είναι ψιλοσπάνιο, δεν το βρίσκεις. Στο eBay. Κάτι άλλο έτσι αντίστοιχο. 88 είναι, η Poison. Αυτό πόσο έχει. Αυτό έχει 180. Okay. Αυτό είναι ένα jazz, vintage jacket, το οποίο είναι 180 ευρώ από 280. Για να το δοκιμάσω. Καλά, σίγουρα κάτι που δεν θα βάλω ποτέ. Αυτό. Αρχικά δεν μου κάνει. Ωραία, θέλω αυτά. Ακραίο μάγκες, πολύ, πολύ πολύ δυνατό μαγαζί. Είχα καιρό να γουστάρω τόσο πολύ. Η επόμενη περιοχή είναι το κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα έχω έρθει Θησίο και μετά από το Θησίο θα ακολουθήσει το Μοναστηράκι, όπου επίσης είναι μια περιοχή με πάρα πολλά thrift stores και stores με μεταχειρισμένα ρούχα. Μια άλλη κατηγορία thrift shop που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι, εγώ θα το χαρακτηρίσω, luxury thrift shop. Δηλαδή, πολλά παιδιά έχουν πολύ μα πολύ ιδιαίτερα pieces και τα πουλάνε online. Είναι ουσιαστικά thrift resellers. Εδώ λοιπόν που είμαι, έχω ραντεβού με έναν από αυτούς. Πάμε να το γνωρίσουμε και να δούμε τι θα αγοράσουμε. Πιστεύω έχει φέρει καλά πράγματα. Τώρα περιμένω τον thrift reseller, τον Athens, να έρθει να κάνουμε meetup, να δω τι μου έχει φέρει να ψωνίσω. Γενικά, μάγκες, να ξέρετε ότι το thrift προσωπικά το έχω βάλει στην τέχνη της πάσας σαν ένα από τους τρόπους στην Ελλάδα να κάνεις resell. Είναι ο τρόπος με το λιγότερο ρίσκο, καθώς ρε φίλε, okay, Max να βρεις κάτι, ξέρω εγώ, να κάνει 20 ευρώ όπως βλέπετε και μπορείτε να το φλιπάρετε εύκολα για 60 και τα καλά είναι ότι μπορείτε να βρείτε και κάτι με 5 ευρώ και να το φλιπάρετε 50. Έχει δηλαδή τεράστιο ποσοστό. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο βοηθάει, αλλά έχω αναλύσει και αυτόν τον τρόπο παραπάνω και όλους τους τρόπους που μπορείς να κάνεις resell στην Ελλάδα στην τέχνη της πάσας. Για να δούμε τι θα μου φέρει. Από εδώ, παιδιά, είναι ο Νίκος. Έχω ξανακάνει ένα deal στο παρελθόν. Είχα πάρει κάτι Yu-Gi-Oh! Φιγούρες που τις γουστάρετε, τσέβαζε story. Πόσο καιρό κάνεις resell? Γύρω στα 6 χρόνια. 6 χρόνια. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι μου έχεις φέρει εδώ. Θες πρώτα να δεις παιχνιδάκια και τέτοια ή ρούχα? Από όλα, από όλα. Εδώ έχουμε Nike του 80. Ο μπρο μπήκε στα βαθιά. Single stitch και τέτοια. Ναι, αυτό σου έχω κάτι και πιο μετά. Ωραία. Πάμε next. Sample Jordan. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το 90. Έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα και το βρήκα εδώ Ελλάδα. Και πού ξέρεις την sample? Αυτό κατάλαβα, το ψάξα και έχω ρωτήσει άτομα. Το πέρα στην Αμερική μαζί μου για να ρωτήσω το συγκεκριμένο. Nike 2000 από τη συλλογή μου. Μα αυτό είναι. Ναι, για να μην δείξει σου κάνει και καλά αυτό. Είναι Excel που φυτάρει, ξέρεις ακριβώς. Είναι το κλασικό αυτό που φόρεγε, ξέρω εγώ, 50 ο Jordan. Ναι, 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 αυτό ναι, ναι. Το boxy fit. Όταν το πάρω, θα πάρω το fit και θα κάνω damage, θα πάρω το πατρόν. Εδώ σου έχω να φέρω να σου δείξω συλλογή Marlboro Jacket του 80 που ήταν του περιοδικού. Αυτά βρίσκει μόνο σε περιοδικά παλιά. Okay. Και βρήκα ένα Ελλάδα, ναι. Ένα Παρίσι και ένα Αμερική. Ρε φίλε, πόσο ακραίο είναι που βρήκες τρία ίδια σε τρεις διαφορετικές φορές. Μπορεί να είναι τα ίδια. Και δεν τα δίνω ποτέ από ό,τι έχει καταλάβει. Εδώ πιο hype, streetwear, φάση. Below. Μπρο, κρατά λίγο. Μπρο, πού το βρήκες αυτό το πράγμα? Λοιπόν, θες όλη την ιστορία? Ναι, όλη την ιστορία. Λοιπόν, βρήκα εδώ πέρα παπούτσια του 85 Nike. Ναι. Εδώ, σε μια λαϊκή. Τα παίρνω Αμερική γιατί ξέρω ότι κοστίζουν πολλά. Πάω σε ένα μαγαζί ρισελάδικο και ήθελα να το πουλήσω. Και μου δίνει μια τιμή και του λέω, κάνεις trade? Και μου λέει, κάνω trade. Και του λέω τι θες. Και το έχει κρεμασμένο αυτό πάνω, στα καλά του και καλά, ρε παιδί μου. Και του λέω θέλω αυτό. Μου λέει, όχι, δεν ξέρω, και του λέω το θέλω αυτό. Γιατί ήξερα ότι αυτό είναι το stripper και ήταν συγκεκριμένο από πάνω που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη το 19. Μάγκες. Άντε για. Δεν ξέρω, αυτό αν μιλάγαμε, ξέρω, το 2020. Άντε για. Πες να έτρεμα, ας πούμε. Μαλάκα, αυτό είναι V-Loan στα hype της. Ναι. Πόπο, δες εδώ τα tags. Δείτε εδώ το tags, μάγκες. Made in USA τώρα και τέτοια. Ωραία, το κρατάμε κι αυτό. Εδώ πάμε σε πιο 90s. Γουτάνια σημαίνιο, από τα πιο σπάνια. Ας μου βρει κάποιος ένα παρόμοιο, του δίνω λεφτά. Πού το έχεις βρει αυτό? Αυτό το έχω βρει στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn. Ναι.
σε ένα καταγόγιο. Μαγαζί. Και το πήρα. Τύπου thrift. Ναι, thrift, αλλά τώρα σάπιο thrift. Του 2 ευρώ. Ναι, του 2 ευρώ. Okay. Νομίζω να τα γαμιάμουν κομμάτια αυτό. Πολύ ωραίο. Και πολύ η τιμή του είναι ακραία, τέλος πάντων. Κάποιος έχει το παντελόνι στην Αθήνα και θέλω να το βρω. Και last jacket. Okay. Ένα τέτοιο είδα και σε ένα άλλο thrift shop. Παρόμοιο, αλλά ακόμα πιο thrift, πιο παλιό, είχε άλλο tag. Αυτό είναι starter του 90. Ήταν starter authentic κάπως. Ήταν Καρολίνα. Όχι. Ωραία, το Carolina είναι το κολέγιο του Jordan. Το XL γενικά στη vintage community είναι το καλύτερο νούμερο. Όντως. Δηλαδή, το XL είναι το must. Okay. Ναι, γιατί ταιριάζει σε όλους, φυτάρει σε όλους, γιατί γενικά από τότε μέχρι τώρα τα t-shirts συγκρίνονται. Ναι. Οπότε το XL πάει προς large, πάει και προς XL. Σου έχω set Schumacher 2000. 2 XL, ακόμα πιο σπάνιο, με μάτσι τσαντάκι. Ακραίο. Τι είναι αυτή, Manchester United. Manchester United. Red Devil. Του. Ναι, το 98. 96-98. Rolex, νομίζω του 80. Τα έχουν βγάλει όλα τα tags, δεν ξέρεις τίποτα. Το fit είναι του 80 τέλος πάντων. Okay. Και κάθεται πάρα πολύ ωραία. Και είναι αυτό το χρώμα, το γαμάτο. Ναι, τώρα σε περιοδικό ήταν αυτό, δεν ξέρουμε. Εδώ και ο streetwear, ένα hype tee. Από τα καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, που έχει βγει τώρα τελευταία, ίσως, που έχει βγει καλυστούση. Ρε φίλε, αυτό ξέρεις τι. Ενώ είναι πάρα πολύ δυνατό πεις, εγώ δεν θα το ρόκαρα, γιατί το θεωρώ λίγο στο meme. Αλλά θα το έπαιρνα για να το φύγει πάρα. Αυτό. Εδώ που βλέπεις είναι το Grail όλων των vintage sellers. Αυτό δεν πάει 350 ευρώ. Αυτό πάει 600. 600 ευρώ. Το συγκεκριμένο. Ρε φίλε, κράτα λίγο να το δω. Αυτό το έχω δει στο round 2 full. Μπράβο. Που τα κρεμάνε. Μπράβο, ναι. Ρε φίλε, αυτό είναι original. Είναι original, ναι. Είναι, αυτά λέγονται bootleg και δεν έβγαλε ποτέ Chicago Bulls. Από πού είναι αυτό. Αυτό το βρήκα Ελλάδα, αλλά αυτό είναι από το Chicago. Είναι. Αυτά τα φτιάχνανε στο γήπεδο πριν μπει μέσα, όπως πουλάνε τώρα πάνω από τα κουμπιακού κτλ. Τα φτιάχνανε άτομα μόνοι τους που κάνανε μεταξυτυπία. Και τα πουλάγανε φάση 20 ευρώ. Δεν είναι official. Αλλά τα bootleg πλέον είναι πιο ακριβά από τα official. Και το βρήκε εδώ σε λαϊκή, ας πούμε. Το βρήκα εδώ πέρα από άτομο. Ναι, αυτή η μπλούζα, ειδικά σε άτομα που ασχολούνται με Jordan, Chicago παλιά και τέτοια, είναι. Ναι, αυτή είναι great. Αυτές τις ξέρουμε όλοι. Πάνε να τις βρεις, αλλά. Ναι, είχα πάρει και τέτοιες. Ναι, ναι. Έχεις πάρει μία. Δύο έχεις πάρει. Φοράγαμε μικρή και υδρώναμε και. Βρώμα. Ναι, αλητεία. Okay, Umbro. Το zipper εδώ. Τελευταία από μπλούζες, σου έχω χόκκι. Justin Bieber δεν φοράει αυτή. Ναι, τώρα. Τι μάρκα, αυτή την ξέρει. Εβιζού. Εβίσου. Λοιπόν, αυτή η μάρκα, για όποιον δεν ξέρει, είναι από το 91 από την Ιαπωνία. Έβγαζαν 7 κομμάτια κάθε εβδομάδα και το όνομα Εβισού πήρε από έναν θεό στην Ιαπωνία. Ναι. Και το ξεκίνησε. Και τελευταίο, παντελόνι. Εβιζού και αυτό. Εβισού. Τι είναι αυτό. Christian Odinger. Relo Detail. Εδώ έχει. Patchwork. Ρε φίλε, ακραία πράγματα και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά. Να φανταστώ ότι όλα αυτά τα έχεις αγοράσει σε πολύ 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 καλές τιμές. Ναι, όχι όλα, τα όχι πιο όλα, πολλά αλλά είναι σε πολύ καλές τιμές. Ναι. Εδώ έχουμε collab upcoming, δεν το δίνουμε όλο. Δώσε λίγο, δώσε το μισό. Αυτά τα κάνετε custom εσείς. Τα κάνουμε εμείς. Είναι δικά μου ρούχα που κάνουμε collab με την Brown Paper Bag. Α, και από ρούχα τελευταία που μόλις ήρθε από Άμστερνταμ. Μπορεί να το εκτιμήσεις πολύ αυτό. Okay, είναι από τον drop το jean jacket ή το jean. Το jean είναι. Το jean. Είναι πολύ ωραίο. Yes, yes. Είναι έτσι straight fit. Fire. Εγώ με το βιλόν έπαθα σόκρα, φίλε. Ναι, λοιπόν και εδώ ξέρω ότι γουστάρεις. Αυτό. Παιδικό βέβαια, αλλά. Φόρε, φίλε. Πάει σκάι καλά. Μαλάκα. Σκάι. Το ανοίγεις και πας σχολείο. Ναι. Άλλα. Λοιπόν και εδώ, αυτή είναι η συλλογή που έχουμε τις τσάντες στους Pokémon. Πόσες, 1, 2, 3, 4, 5 την έχω. Τις έχω όλες. Και οι μισές είναι deadstock. Με τα μπελάκι πάνω. Και εδώ έχω φέρει κάτι παγκόσμιο που εκτιμάς πολύ. Αυτό είναι Cortez. Ω, μαλάκα είναι το κουτί το Cortez, έτσι. Ναι. Πήρε το κουτί από το 90, ρε. Ναι, ρε. Αν θες, ξέρω, spot. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα έχουν πάρει, αλλά υπήρχαν και καθόντουσαν στο παλαιό Φάληρο με τέτοια μικρά νούμερα. Φουλ κόκκινα μερκούλα, τότε ήταν 90 τα πάντα. Πτάλιρο που τα δίνανε. Τα θέλω όλα. Αυτό πού το βρήκες με το κουτί. Αυτό το βρήκα πάλι σε λαϊκή. Με το κουτί. Με το κουτί όπως είναι. Και αυτό το ίδιο. Μάγκες και δείτε, όχι, όχι. Έχει πάρει το κουτί ο Clint από τότε 90 και έκανε εδώ τα Cortez. Άνοιξε, τι θα δουν τα ματάκια μου. Όχι ρε φίλε, όχι, όχι, όχι ρε φίλε, όχι. 47,5. Όχι ρε φίλε. Όπα ρε. Όχι ρε φίλε. Φίλε, το είχα αυτό το παπούτσι. Όχι ρε φίλε. Ναι, το φίλε, αυτό το παίρναμε, το βάζαμε σχολείο, ξέρω. Πήγαινα στο Cosmo Sport. Το 2000 πότε ήταν, 14. Με σχάρα έπαιρνα για να μπορώ να το βάζω και σχολείο. Ναι. Και θυμάμαι, on God, αυτό το παπούτσι σε κόκκινο, να το έχω πάρει Πάσχα.
και να το εγκαινιάζω στην εκκλησία Μεγάλη Πέμπτη. Και η True OG το φοράγαμε στο σχολείο με τζιν και τάπες. Και παίζαμε μπάλα με τάπες εδώ. Και εγώ έχω βάλει και εξάτα αυτό, σίδερο. Αυτό παίζει να μου κάνει. Φίλα, αυτό δεν το βάζει για μπάλα. Αυτό βάζει και πας για καφέ. Ναι, μου κάνει, μπρο. Και τελευταίο, σου είχα αφήσει το πιο True Balkan. Okay. Ό,τι πιο Balkan, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει. Λοιπόν, διάβασε πρώτα εδώ πέρα. European Union T 1991. Τι είναι αυτό? Αυτό το μπλουζάκι, είναι το πρώτο μπλουζάκι που φτιάχτηκε όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1991. Μιας και με ρώτησες, κοίτα πόσο σου είναι αυτό το μπλουζάκι. Green Star, το καλύτερο tank, κατά τη γνώμη μου και πολλών vintage sellers, στον κόσμο. Δεύτερο, με ρώτησες για το single stitch. Βλέπεις το stitch? Ναι. Okay. Άμα δεις κάποιο άλλο stitch, δεν το βλέπεις επειδή είναι μονό. Έχει ένα μονό εδώ. Ωραία. Αυτό είναι το double. Ναι. Φαίνεται. Το double ξεκίνησε στα 90s και πριν από τα 90s ήταν όλα single. Πριν 5-6 χρόνια θα έλεγα ότι το single ήταν το καλύτερο στον κόσμο. Το καλύτερο t-shirt, τέλος πάντων, και πιο ακριβό κτλ. Υπάρχουν όμως και κάποια 90s hip hop, double stitching και είναι ακόμα πιο ακριβά. Αυτό απλά το είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί έχει τόσο hype το είναι single stitch, ξέρω εγώ. Γιατί είναι vintage, γιατί είναι 30 χρόνια και πίσω πλέον. Είναι, έχει όλα τα κοινοβούλια εδώ πέρα. Ωραία, μάγκες. Μπορείτε να πάτε στο TikTok να δείτε όλο το deal. Πήρα αυτά εδώ. Not cheap. Και δώρο, το άτομο που εκτιμάει τα Βαλκάνια πιο πολύ από όλους μας. Αυτό θα κορνιζωθεί. Αυτό θέλει κορνίζα. Στο στούντιο της Ντάμα, στο warehouse. Μάγκες, αυτό ήταν νομίζω το πιο ωραίο σημείο του βίντεο. Deal. Ευχαριστώ, bro. Thank you, ρε. Εννοείται. Anytime. Στο τελευταίο μαγαζί έχουμε έρθει θυσίω σε μια φούλη ήσυχη γειτονιά. Λέγεται Snake. Την τελευταία φορά που ήρθα δεν ήταν τόσο φιλική, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω έρθει παλιά είχαν πολύ ωραία κομμάτια. Πάμε να δούμε. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Αυτό είναι κοπ. Τι δουλεύω εδώ. Επιστρέψαμε σπίτι και πάμε να δούμε τι ακριβό αγοράσαμε από τα thrift. Πρώτο, το οποίο ήταν στα εξάρχεια, λέγεται Yesterday's Bread. Θα πω μια γρήγορα ότι έχασα κάποια χρήματα και τα βρήκαν και μου τα έδωσαν. Σε σχέση, το piece που πήρα είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό το vintage Levi's jacket, το οποίο έκανε 45 ευρώ και ήταν το πιο ακριβό piece που κατάφερα να βρω εκεί μέσα. Θα το βαθμολογήσω σαν thrift store με άποψη ποικιλία και τιμές με ένα 7 στα 10. Έχει αρκετή vintage ποικιλία, αλλά εξάρχεια vibes. Αλλά εντάξει, αυτό πραγματικά αντικειμενικά μπορεί να το φορέσει ο καθένας. Στη συνέχεια πήγαμε απέναντι, όπου έχουν ένα δεύτερο κατάστημα και πήρα και από αυτούς δύο πράγματα. Εκεί ήταν, παιδιά, όλα παμφτίνα, δηλαδή το πιο ακριβό. Ρώταγα, μου έλεγε 5 ευρώ, 10 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Δεν βρήκα κάτι πιο ακριβό. Πήρα αυτό εδώ το Nike Track Jacket Dry Fit στα 10 ευρώ. Αυτό άνετα θα το φλιπάρω, ας πούμε, 20 στο Cloud Plug. Και πήρα και δύο μπλούζες. Πήρα αυτή εδώ για το γυμναστήριο. Και βασικά έχω δει φώτο Central Sina ροκάρι. Την πήρα αυτή και έκανε 5 ευρώ. Και πήρα και αυτή τη μπλούζα να την κάνω δώρο σε ένα φίλο μου που ασχολείται με το Dogecoin για το troll. 5 ευρώ έκανε και αυτή. Πάμε στο βαρύ σημείο και στο καλύτερο. European Union T. Αυτά τα πήρα από τον Athens Custom Thrift Shop, ο οποίος για αρχή μου έκανε δώρο αυτή εδώ την μπλούζα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δημιουργήθηκε, που έχει από όλα τα κοινοβούλια τη γλώσσα τους. Στη συνέχεια πήρα αυτό εδώ το Nike Zeros Sweatshirt με αυτό το OG, το πατρόν, το boxy σε μαύρο λευκό. Δεν θα σας κρύψω ότι κυρίως ο λόγος που το αγόρασα είναι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το fit και θέλω να πω στο εργοστάσιο μου να μου κάνει ένα τέτοιο σε αυτό το πατρόν, ένα sweatshirt για την Damat. Γράψτε αν το γουστάρετε αυτό. Αυτό έκανε 60 ευρώ. Και ένα πράγμα το οποίο πραγματικά μίλησε η νοσταλγία, δεν ήταν καθόλου worth, αλλά πραγματικά νιώθω ότι θα το ροκάρω πολύ, είναι ότι πήρα το Total 90, το χρυσό ρε φίλε, deadstock με το κουτί. Παιδιά, αξίζει. Αξίζει πάρα πάρα πολύ. Μόνο για τις αναμνήσεις ρε φίλε, μόνο για να τα βάλω εκεί. Και μου έκανε και δώρο μια στούση, ένα στούση τυλό. Ρε φίλε, στον Athens Custom θα το βαθμολογήσουμε. Θα πάρει 9 ρε φίλε. Έχει πραγματικά πολλά πράγματα. Λοιπόν,
Αυτό εδώ λέγεται reset. Το βρήκα στα Εξάρχεια και μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Είχε πάρα πολύ ωραίο vibe μέσα, είχε πάρα πολλές φιγούρες. Γενικά ήταν διαμαντάκι. Και πήρα αυτή εδώ την Polo της Ρώμα, vintage, σε πολύ πολύ καλή κατάσταση, την οποία θα τελειώσω το καλοκαίρι. Αυτή έκανε 30 ευρώ. Καλή τιμούλα ρε φίλε, καλή τιμούλα. Και πήρα και αυτό το baby blue, το vintage Nike track jacket, όπου έχει το logo το ραμμένο πίσω και το logo εδώ. Μου θυμίζει το χρώμα πολύ τον Octa Techfleece και γι' αυτό το πήρα. Αυτό δεν ήταν φτηνό πολύ, έκανε 35 ευρώ. Σε αυτό παιδιά θα βάλω ένα 8,9/10. Αυτό το πήρα από το Θησίο. Είναι ένα vintage Nike track pant. Φανταστείτε πόσο vintage είναι, το οποίο έχει το tag The Athletic Depth. Και μου άρεσε πολύ αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο υπό άλλες συνθήκες δεν θα μου άρεσε, αλλά θα συνδυάζεται τέλεια με αυτή εδώ την μπλούζα. Full spring summer vibes. Αυτή ήταν αρκετά τσιμπημένη, έκανε 55 ευρώ. Αλλά παιδιά, να σας πω την αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα αυτά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί μετά από πολύ καιρό ασχολήθηκα λίγο με τα thrift. Για το βίντεο σήμερα εξόδεψα 300 ευρώ και πήρα πραγματικά τόσα πολλά πράγματα και ωραία pieces και pieces τα οποία κρατάνε την αξία τους. Αυτό ήταν το βίντεο. Σκάνε soon βίντεο με εστιατόρια. Like, subscribe και τα λέμε soon σε νέο βίντεο.